Εντός παρενθέσεως. Ναι. Λοιπόν, είπε, λέει, το 2015 δεν ήμασταν έτοιμοι να κυβερνήσουμε και ότι δεν υπήρχε κανένα σχέδιο σε κανένα υπουργείο. Τον ακούσατε εσείς τον κύριο Βούτση? Άκουσα το απόσπασμα. Έχουμε και ένα απόσπασμα. Ναι, και θέλετε το έχουμε, αν θέλετε να το ακούσουμε. Ωραία, βάλτε το, που θέλει ο κύριος Ζωνακόπουλος, να δούμε ένα κομμάτι από την ομιλία. Ήμασταν πάρα πολύ μακριά από το να είμαστε έτοιμοι για διακυβέρνηση. Και ήμασταν επίσης μακριά από την οργάνωση της διακυβέρνησης. Είμαι ευθύς, λέω ότι δεν υπήρχε σε κανένα υπουργείο καμία οργάνωση βάσης ή οργάνωση μελών, όπως τα λέμε τώρα. Πουθενά. Σε κανένα υπουργείο, σε κανένα μαζικό χώρο. Λοιπόν, ο κύριος Βούτσης έχει κάνει δήλωση, λέει ότι έχει διαστρεβλωθεί. Φυσικά έχει διαστρεβλωθεί και είναι και κομμένο. Για πείτε μας, λοιπόν. Διότι αυτό το οποίο λέει ο κύριος Βούτσης, ο πρώην πρόεδρος Βουλής, είναι ότι σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, δηλαδή στο πεδίο των των δομών της δημόσιας διοίκησης, δεν υπήρχαν ισχυρές, δεν υπήρχε δυνατότητα παρέμβασης των οργανωμένων δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν είχαμε οργανώσει τα Υπουργεία. Αυτό είπε ο κ. Βούτσης. Το πήρατε εσείς και... Δεν το πήραμε εμείς, κ. Τζανακόπουλε, τώρα μην το αποδείτε σε εμάς. Σας λοιπόν, ακούστε το απόσπασμα. Αν υπάρχει διορθωτική, ναι, προφανώς... Και την έχω εδώ μπροστά είναι μου μερικές φορές, δυστυχώς. Δεν είναι κομμένο και ραμμένο, δεν έχει μοντάζ, κ. Τζανακόπουλε. Είναι το απόσπασμα. Έτσι δεν έχουμε όλη την παρουσίαση του βιβλίου. Να διαβάσω την δήλωση του κυρίου Βούτση, επειδή διανεμήθη πριν από λίγο από το ΣΥΡΙΖΑ. Μερικές φορές δυστυχώς χρειάζονται διευκρινήσεις και για τα πολιτικά αυτονόητα, μιλώντας για τις εμπειρίες διακυβέρνησης, οι οποίες καταγράφονται στο πολύ καλό και χρήσιμο βιβλίο του κυρίου Μπαλτά. Επεσήμανα το γεγονός ότι ενώ προγραμματικά και από πλευρά τελεχιακού δυναμικού ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προετοιμαστεί για το ορατό σοβαρό ενδεχόμενο από το 12 κιόλας ανάληψη διακυβέρνησης, ήταν σαφές και εύλογο, εφόσον η αριστερά δεν είχε διαδραματίσει τέτοιο ρόλο, να υπάρχει έλλειψη ετοιμότητας σε σχέση με το δυναμικό υπουργείο. Για τα αλλά το ήσασταν έτοιμοι, κύριε Τζανακόπουλε, να μην το δεχτούμε. Μιχελιδάκη. Γιατί ένα θέμα που παίζει 20 ώρες στους ιστοτόπους και σε όλα τα κανάλια. Εντάξει, τώρα και το ποιο να συζητά όλα τα θέματα. Εντάξει, καλά κάνετε, δεν έχω κανένα ελάτε, πρόβλημα. Ελάτε, να ακούσουμε την απάντηση. Ποια είναι η απάντηση? Νομίζω ότι σας είχα ότι έχει απαντήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια ο κύριος Βούτσης. Τώρα από εκεί και πέρα, το πώς προκύπτει να δημιουργείται τεράστιο πολιτικό θέμα από μια πολιτική τοποθέτηση, η οποία μπορεί να κράτησε 20-30 λεπτά, η οποία αφορούσε μια γενική πολιτική ανάλυση και παίρνουμε ένα μικρό απόσπασμα, το αποκόπτουμε από το γενικότερο, από τα συμφραζόμενά του και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε πολιτικό θέμα, νομίζω ότι δεν είναι ο τρόπος για να προάγεται η δημόσια συζήτηση, δεν είναι ο τρόπος για να μπορούμε να μπαίνουμε στο βάθος των γεγονότων. Μάλιστα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι έχω δικαίωμα να την καταθέσω. Κύριε Παναγιωτόπουλε, και νομίζω, πολύ και νομίζω ότι, ο κύριος Βούτσης ήταν πάρα πολύ σαφής. Αυτό που είπε ήταν ότι δεν είχαμε εκείνη την οργανωμένη δύναμη η οποία θα μπορούσε να προστατεύσει την κυβέρνηση από τις πρακτικές υπονόμευσης στο εσωτερικό της διοικητικής μηχανής, πρακτικές υπονόμευσης οι οποίες έχουν επισημανθεί επί μία τετραετία. Γίνεται κατανοητό. Τώρα λοιπόν αυτά που είπε ο κύριος Βούτσης είναι τόσο σαφή.